Στην τελετή εγγενείων του Ελληνοβουλγαρικού Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου IGB στη βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής παρέστη το πρωί της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του Κυρίλ Πετκόφ, τον Υπουργό Ενέργειας Κώστας Κρέκα αλλά και τον Υπουργό Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, της χώρας που προμηθεύει με φυσικό αέριο τον αγωγό TAP. Σήμερα είναι μια στιγμή πολύ σημαντική για την Κομοτηνή, για την Ελλάδα, για τη Βουλγαρία. Είναι όμως μια σημαντική στιγμή για ολόκληρα τα Βαλκάνια, για ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί εδώ πέρα, σε λίγο, δεν θα εγκαινιάσουμε απλά έναν αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά μια καθοριστική ενεργειακή γέφυρα που ενώνει τον γεωγραφικό νότο με το βορρά, φέρνοντας σε πρώτη φάση πιο κοντά την Ελλάδα και την Βουλγαρία, την Αθήνα και τη Σόφια. Και αυτή τη σημασία του IGB για τις δύο φίλες χώρες δηλώνει εξάλλου η παρουσία του κύριου σήμερα μαζί μας. Οι βάσεις αυτού του έργου είχαν τεθεί από το 2009, όταν οι δύο χώρες υπέγραψαν το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Αργότερα, τα κοινοβούλια μας το χαρακτήρισαν ως ένα έργο εθνικής προτεραιότητας, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργεί για το αύριο. Η ολοκλήρωσή του, ωστόσο, στην παρούσα εξαιρετικά ταραγμένη διεθνή συγκυρία και αφού αντιμετωπίσαμε από κοινού και με αποφασιστικότητα τις όποιες τελευταίες προκλήσεις, αναδεικνύει τη μεγάλη του αξία σήμερα, δίνοντας μια ισχυρή όθηση προς την επίτευξη του κοινού ευρωπαϊκού στόχου της ενεργειακής αυτονομίας της Υπήρου μας. Η λειτουργία του Ελληνοβουλγαρικού Αγωγού Φυσικού Αερίου IGB θα αλλάξει τον χάρτη της περιοχής, θα δώσει νέα δυναμική συνεργασία και θα βάλει τέλος στο ρωσικό μονοπόλιο, δίνοντας πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές ενέργειας. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Η ενεργειακή συνεργασία και η λειτουργία του Ελληνοβουλγαρικού Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου IGB Ελλάδος και Βουλγαρίας διαφοροποιεί τις πηγές ενέργειας και δίνει νέα δυναμική στην Ανατολική Ευρώπη. IGB συνδέει την Κομοτηνή με τη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας και μεταφέρει φυσικό αέριο από τον αγωγό TAP στη γειτονική χώρα. Μπορεί να μεταφέρει 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και υπάρχει δυνατότητα αύξησης του στα 5 δισεκατομμύρια. Σήμερα παρουσία των δύο πρωθυπουργών, του Έλληνα Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου Πρωθυπουργού του κυρίου Πέτκοφ, εγγενιάσαμε ένα έργο τεράστιας σημασίας για την περιοχή της Θράκης, για την Ελλάδα αλλά και συνολικά για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ξεκινάει σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες η λειτουργία του αγωγού που συνδέει Ελλάδα-Βουλγαρία, του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, αναβαθμίζει την περιοχή μας, την Ελλάδα, αλλά και ιδιαίτερα εδώ την περιοχή της Θράκης, σε βασικό πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Φυσικό αέριο το οποίο έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν διαμέσου του TAP θα οδηγείται προς τη Βουλγαρία και από τη Βουλγαρία στις βορειότερες χώρες. Ήδη θα συνδυαστεί βεβαίως και με το νέο σταθμό αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Συνολικά η Ελλάδα γίνεται κύριο λιμάνι εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από όλο τον κόσμο και από το Αζερμπαϊτζάν φυσικού αερίου με φυσικό αγωγό και με αυτόν τον τρόπο πραγματικά η χώρα μας μέσα από αυτά τα τεράστια έργα υποδομών αναδεικνύεται σε ένα ενεργειακό hub το οποίο θα διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο της περιοχής των Βαλκανίων αλλά θα έλεγα συνολικά της Ευρώπης. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Θράκη, για τη Μακεδονία και τη Θράκη, για τη Βόρεια Ελλάδα, για τις δύο χώρες. Είναι ένα έργο ουσιαστικής, εθνικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας. Εκτός της σημαντικότητας του έργου που αφορά ουσιαστικά την εδραίωση μιας ακόμα ψηφίδας για την ολοκλήρωση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας αλλά και ολόκληρης της περιοχής, είναι και ένα δείγμα φιλίας και συνεργασίας των δύο λαών και των δύο χωρών. Και είναι ένα δείγμα πως μπορεί ολόκληρη η περιοχή της Βαλκανικής να λειτουργήσει αναπτυξιακά όταν υπάρχει ένα τόσο αποτελεσματικό συνεργατικό σημείο αναφοράς.
δύο πρωθυπουργοί και ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε αυτό το project. Ήταν από πάνω 100% 24 ώρες το 24ωρο και νομίζω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς για την κατάληξη και για τα εγκαίνια τα σημερινά. Το έργο που είχε σχεδιαστεί πριν από χρόνια αποκτά σήμερα ξεχωριστή σημασία μετά την ενεργειακή κρίση την οποία προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της χώρας και ιδιαίτερα της Θράκης στον τομέα της ενέργειας και της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας των χωρών της περιοχής. Λοιπόν, ήταν μεγάλη τιμή για μας και χαρά να έχουμε σήμερα εδώ τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκιο. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή που δικαιώνει μια στρατηγική που χτίστηκε από το 2004 και μετά η Θράκη να μετατραπεί σε εγγυητή ενεργειακής ασφάλειας και της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Η σύνδεση που ουσιαστικά ξεκινά να λειτουργεί του IGB με τον TAP μας καθιστά γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά πολύ σημαντικό κόμβο μεταφοράς ενέργειας. Για μένα είναι διπλή χαρά και τιμή γιατί δέχτηκα τον Πρωθυπουργό στην ιδιαίτερη μου πατρίδα την Ξυλαγανή, στο λαογραφικό της μουσείο, στην ακτογραμμή της Ροδόπης, στην κατασκηνώση Μητροπόλεως και στην Κομωτινή, όπου είχε τη δυνατότητα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να διαπιστώσει την ειρηνική και δημιουργική συμβίωση των σύνοικων στοιχείων και το μεράκι της τοπικής κοινωνίας να δημιουργήσει ένα πολύ καλύτερο αύριο. Ευχαριστούμε για όλα όσα έγιναν και αγωνιζόμαστε και για αυτά που θα γίνουν. Ευχαριστούμε. Μια πραγματικά σημαντική μέρα η σημερινή για την περιφέρειά μας, για την περιοχή μας ευρύτερα, με το γεγονός ότι εγκαινιάστηκε αυτό το σπουδαίο έργο που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ελλάδα στη Βουλγαρία. Ξέρετε, από την αρχαιότητα η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είχε πάντα αυτόν τον ρόλο. Ήταν ένα πέρασμα, ένα σταυροδρόμι, μια γέφυρα όπου μετακινούνταν άνθρωποι και εμπορεύματα. Αυτόν τον ρόλο καλείται να παίξει και σήμερα. Ένα πέρασμα, μια γέφυρα εμπορική, μεταφορική, ενεργειακή. Σπουδαία έργα πραγματικά δρομολογούνται. Ήδη έχει προχωρήσει ο GOSTAP, ολοκληρώθηκε σήμερα και εγκαινιάστηκε ο IGB Ελλάδας-Βουλγαρίας, προχωρά η πλωτή μονάδα στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά αναδεικνύουν αυτό το σημαντικό ρόλο για την περιφέρειά μας και την αναβαθμίζουν γεωπολιτικά. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια και θεωρώ ότι θα υπάρξουν και πολλά άλλα έργα για την περιοχή μας.